Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Καλλινό Κάναλο. Η φωνή μου ήταν αυτή? Όχι, δεν ήταν η φωνή μου. Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Καλλινό Κάναλο. Τι μου κάνετε, είστε καλά? Λοιπόν, σήμερα έχω παρέα μαζί μου και... ναι, η φωνή που ακούσατε ήταν ο μπαμπάς μου. Μπαμπά, έλα στην κάμερα. Λοιπόν, σήμερα ο μπαμπάς μου θα κάνει το μακιγιάζ μου. Του έχω εξηγήσει κάποια πράγματα σε γενική άποψη. Πες ένα γεια στον κόσμο. Γεια, κόσμε. Λοιπόν, τον μπαμπά μου χθες τον κούρεψα. Ο μπαμπάς μου έχει τελειώσει γενικά κομμωτική. Οπότε κάναμε μια ανταλλαγή ρόλων. Εκεί ας το με βάψει σήμερα. Εγώ χθες τον κούρεψα. Οπότε πάμε να δούμε τι έχει να γίνει. Λοιπόν, έχω ενυδατώσει το πρόσωπό μου και ο μπαμπάς θα βάλει βάση τώρα στα μάτια. Δεν θα τον βλέπετε, δεν πειράζει. Θα τον ακούτε εδώ να λέει τις, ό,τι θέλει. Τέλος πάντων, θα έλεγα τις χαζομάρες του. Ξεκινάμε με μια βάση. Ωραία, πολύ βάση. Ωραία. Όπα, όπα, ήρεμα. Βάλε ποσότητα. Α, και στο δωμάτιο θα βάλει το ίδιο. Ωραία. Τι άλλο θα βάλουμε? Όχι, εννοούσα ότι θα μπορούσε να το βουτήξεις λίγο ακόμα γιατί δεν θα ληφθεί ποτέ. Τέλειο. Καλή, πολύ απαλό χέρι έχεις. Ωραία, το αλήφουμε τώρα, το αλήφουμε. Όπα. Είναι λίγο σκληρός στις κινήσεις του, ας πούμε τώρα πώς μου πιάνει το κεφάλι. Δεν μπορώ. Τώρα τι κάνεις, εξήγησέ μας λίγο. Βάφω. Δεν τηρούμε βέβαια τους κανόνες υγιεινής, ούτε γάντια έβαλες, ούτε μάσκα. Μόλις έμειναν τα χέρια. Εντάξει, λοιπόν. Τηρεί τους κανόνες υγιεινής, παιδιά. Βάλαμε τη βάση. Ωραία. Τώρα πάνω από τη βάση κάτι να βάλουμε. Σκιά μάλλον. Σκιά, ε. Εκεί. Τα έχουμε πει 5 φορές. Μ' αρέσει, μου λέει, δεν θα μου το ξαναπεί. Τώρα μπερδευτήκαμε με τα πινέλα. Λοιπόν, τα πινέλα είναι πολλά. Πολλά. Αλλά εγώ θα διαλέξω αυτό. Όπα, αυτό είπαμε για την εσωτερική γωνία. Εσύ θα διαλέξεις αυτό. Γιατί, άμα θέλω να ξεκινήσω από την εσωτερική γωνία. Ωραία, πάμε να ξεκινήσουμε από την εσωτερική γωνία. Καινούριους κανόνες στο μακιγιάζ. Δεν ξέρει καν ποια είναι η εσωτερική γωνία, αυτό είναι το αστείο. Λοιπόν, η εσωτερική γωνία, έτσι. Μία γωνία έχει όλο και όλο το μάτι. Λογικά είναι εδώ. Ναι. Έλα, μη μου ζαρώνεις το... Συγγνώμη. Πολύ σκούρο πρέπει να πήρε, να ξέρετε. Δεν ξέρω, δεν βλέπω, αλλά... παγώνει. Κάτι καλό θα βγει από όλη αυτή την ιστορία. Πιστεύω. Τώρα πάμε στην... πώς το λέμε? Στο κινητό βλέφαρο. Αυτό είναι το κινητό βλέφαρο. Πολύ ωραία. Ωραία, αποδίδει σκιά, δεν μας λες. Όπως την πήρες ας πούμε από το τέτοιο. Νομίζω ότι... καταρχάς να μας έδειξες τι παλέτα χρησιμοποίησες. Ναι, μισό λεπτάκι. Μισό λεπτάκι, να γίνονται όλα. Λοιπόν, χρησιμοποίησαμε την Swear by It. Μισό. Swear by It από Nyx, είναι αυτή εδώ η παλετίτσα, η πανέμορφη. Πήρα αυτό για την εσωτερική. Περίμενε, αυτό για την εσωτερική, ναι. Και αυτό για το βλέφαρο. Ωραία, το κινητό βλέφαρο, τέλεια, πάμε να συνεχίσουμε. Τέλειο. Εσύ αυτό πετάει και αλλού. Γι' αυτό είπαμε θα βάλουμε πρώτα το μάτι και μετά θα βάλουμε το concealer για να το διορθώσουμε. Ωραία. Τελειώσαμε και με αυτό. Όπα, και... τώρα τι κάνουμε. Τώρα θα τα πασαλείψουν όλα. Blending. Διορθώνει πολύ αυτό. Όχι. Λίγο πιο στρόγγυλες στις κινήσεις σου. Πιο στρόγγυλες. Έτσι. Πολύ ωραία. Μπράβο. Εδώ που έχει μπλε, το σβήνουμε, μισάλιο. Όχι, είπαμε με το κονσίλε. Κανένας κανόνας υγιεινής, φύσηξε μόλις το πρόσωπό μου. Λίγο κορονοϊό να είχε. Πάει εγώ. Το κονσίλερ. Το κονσίλερ είπαμε αυτό, με το πινελάκι του. Ωραία. Δείξε μας τι κονσίλερ χρησιμοποιείς. Χρησιμοποιεί το Fit Me. Πώς? Me. Το Me. Το Fit Me από Maybelline. Ωραία, πάμε να δούμε τι θα γίνει εδώ. Maybelline, New York. Ναι. Κοίτα τώρα, δεν θα βάλεις... περίμενε. Πρώτα δεν θα βάλεις make-up. Και μετά από πάνω κονσίλερ. Δεν πρέπει να τελειώσουμε τα μάτια και μετά να πάμε στο πρόσωπο. Όχι. Εγώ εμείς αλλιώς το κάναμε στην... στη σχολή, στην Ιόρκη που έχεις σπουδάσει. Για πες τώρα λίγο με τη δική σας, με το δικό σας τρόπο. Ναι, τώρα παίρνεις λίγο το make-up. Το make-up. Ναι. Δείξε μας τι make-up χρησιμοποιείς. Χρησιμοποιούμε το Dream Urban Cover από Maybelline New York.
βάλει εκεί πέρα στην παλετίτσα σου, έχει και παλετίτσα. Γιατί δεν έχει. Αυτά. Έχουμε και σπάτουλα, αλλά δεν τη χρειάζεται, δεν έχει να ανακατέψει κάτι. Εγώ όταν στοκάρω βάζω τη σπάτουλα. Ναι, δεν στοκάρει σήμερα. Βάφει. Απευθείας. Τσακ και μπλουμ. Όπως βάφει τον τοίχο. Μπράβο, στο πρόσωπο, έτσι όχι στο μάτι. Ναι, όχι στο μάτι. Ούτε τόσο κάτω. Ναι, κάνε δουλειά σου. Σε όλο το πρόσωπο, ε. Και μέτωπο. Τι το μέτωπο θα το πει άσπρο. Είναι καλλιτέχνη. Ο Πικασό. Πίσω σε ενοχλεί λογικά, ε. Λίγο. Τον έχω περιορίσει σε ένα χώρο. Πρέπει να έχει κατοπιεστεί φουλ. Και στα χείλια βάζω. Για να κάτσει καλύτερα το κραγιόν. Κλείσε το στόμα σου. Να βάλουμε κονσίλερ στη σειρά του μπαμπά. Θα χρησιμοποιήσουμε το Fit Me από Maybelline όπως είπαμε. Το κονσίλερ, ξαναδείξτε το εκεί στην κάμερα, έτσι. Πώς το δείχνουμε, έτσι. Μπράβο. Τέλεια. Κάτω από τα μάτια. Κάτω από τα μάτια, ναι. Wow. Εντάξει. Άμα είναι πολύ κοντά στα μάτια. Οπα. Μπορείς να διορθώσεις ό,τι ατέλεια έχει το μάτι αυτή τη στιγμή. Χωρίς να με τυφλώσεις. Κλείσε. Μάλιστα. Πάντοτε κυκλικά. Πάντοτε. Έτσι. Και λίγο προς τα πάνω να κοιτάξω εγώ. Όπα. Ωραία δουλειά, ε! Θα μπορούσες να ασχοληθείς με αυτό? Όχι. Γιατί? Πολύ γυναικείο. Τι κάνεις, πού θα το κουμπώσεις τώρα? Τι θα κάνουμε τώρα? Είπαμε δεν θα σας τα ξαναπώ όμως. Πες μια, να δω πώς το κάνετε εσείς. Λοιπόν, εμείς το κάνουμε με μπρόνους και ρουζ. Ναι. Οπότε παίρνεις εκείνη την όμορφη παλετίτσα που θα μας δείξεις τώρα τι έχεις πάρει. Από Cheek Leader της Benefit θα χρησιμοποιήσουμε το Hoola που είναι το μπρόνς. Ναι, με εκείνο το ωραίο πινελάκι εδώ της Morphe. Όχι. Για να κάνεις να δημιουργήσεις γωνίες στο πρόσωπο τώρα θες. Αυτό ήθελα να κάνω. Ναι. Το λαμβάνω. Ωραία. Πιο πολύ από το make-up έχει μπει αυτό εδώ πέρα. Τι κάνει. Μόνο τέτοιο έπρεπε να κάνω. Γιο σαν Ινδιάνος. Ναι, σαν Ινδιάνος. Έλα, από αυτή την πλευρά θα το κάνεις καλύτερα. Όχι. Καλύπτει μου, θέλω να βάλω κάτι άλλο. Ναι, τώρα θα βάλουμε ρούζ. Από την ίδια παλέτα πες. Ναι, θα πάρουμε αυτό εδώ πέρα που είναι το κολαρίστα. Πάλι γωνίες. Τώρα ρουζάκι. Ρουζάκι. Μαγουλάκια. Μαγουλάκια. Καλό. Πού αλλού μπορούμε να βάλουμε το ρούζ? Μου το πες προχθές και έπαθα σοκ εγώ. Πάνω από το μάτι. Ναι. Αλλά όχι με αυτό το πινέλο. Και όχι με αν έχουμε σκιά προφανώς, ε. Ναι. Ναι. Λοιπόν, τώρα θα βάλουμε highlight, ε. Ναι, highlight. Είναι να κάνουμε ένα ωραίο highlight τώρα πάνω από το μάτι που είναι καινούρια τάση και καινούρια μόδα. Κλείσε μάτι. Oh. Έβγαλε ένα πάρα πολύ ωραίο electric πάνω τώρα. Χρώμα. Ωραία, τώρα αφού έβγαλε το ηλεκτρικ, μήπως να βάλουμε και στα σωστά σημεία που βάζουμε εκτός από εκεί πάνω. Τέτοιο πράγμα. Τέτοιο πράγμα βάζουμε και εδώ πάνω, έτσι να λάμπει λίγο το ζυγωματικό. Εδώ είναι. Ναι. Θα έβαζα, αλλά με πρόλαβες. Είναι υδροχός με σκορπιό, παιδιά. Δεν βγάζει άκρη. Εγώ είμαι σκορπιός με υδροχό, οπότε επίσης δεν βγάζει άκρη. Κρίμα. Να βάλουμε και τη μάσκαρα. Δεν μας έδειξες τι χρησιμοποιείς. Δεν θέλω έτσι τέτοια πράγματα. Ναι. Τη Last Sensation από Maybelline. Ευχαριστούμε. Δεν βάζουμε από πάνω μάσκαρα, βάζουμε από κάτω προς τα πάνω. Μπράβο! Ήθελα να δω αν το ξέρεις. Εγώ ολόκληρο σπίτι βάθω και δεν λερώνω. Oh. Στο
κάτω δεν βάζουμε φυσικά, έτσι. Βάζουμε φυσικά. Πώς βάζουμε. Κοιτάω εγώ έτσι πάνω και κάνει. Πάλι από κάτω. Ε, από πάνω προς τα κάτω. Ωραία, τώρα λερώθηκα σίγουρα. Δεν πειράζει όμως. Δεν πειράζει. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ναι. Γιατί μόλις στεγνώσει αυτό, παίρνουμε μια μπατονέτα και τα σβήνουμε αυτά. Ναι. Οπότε περιμένουμε λίγο. Δεν έβαλες πολύ μάσκαρα. Όχι, εδώ έχει. Μπλέξ. Α, ξέρει και από μπλέξιμο. Ναι. Έχει μπλέξει, λέει εδώ. Όλο το υπόλοιπο πρέπει να είναι άριστο, έτσι. Ναι. Τώρα. Τώρα τι άλλο έχουμε να κάνουμε, να βάλουμε λίγο κραγιόν. Κραγιονάκι. Ναι. Θα βάλουμε και περιμετρικό. Όχι, όχι, περιμετρικό δεν θα βάλουμε. Μολύβι εννοεί. Μπες, θα με βάλεις. Όχι. Κόκκινο θα με βάλει. Ωραία. Αυτό. Δεν σ' άρεσε να μη σ' αλλιώσει. Όχι. Δεν είναι κανένα για αριστερό που... Όχι. Αλλάξαμε πράγματα. Ωραία. Ξέφυγε. Δεν πειράζει. Ας το αφήσουμε έτσι. Εγώ λέω να μην το πειράξουμε. Τι λέτε εσείς? Ωραία, το έκανες. Τα δόντια μου έχουνε. Όχι. Εντάξει, ευτυχώς. Λοιπόν, αυτό είναι, μπορώ να πάρω καθρέφτη. Όχι. Να μην πάρω. Τελειώσαμε. Τι, δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε. Πολύ απλό είναι. Απλό είναι. Ναι. Τι, τόσο πράγματα έχεις βάλει πάνω. Κοίταξε. Θα μου επιτρέψεις, επειδή λίγο δεν έχω στάδει, μόνο το τέτοιο σου δώσω στον καθρέφτη. Να το φτιάξω εγώ. Αυτό, μόνο αυτό. Ωραία, δώσε. Μόνο το καϊραγιόν λέει είναι το πρόβλημα. Φίλε, είμαι λες και είμαι από 90's. Εντάξει, το καϊραγιόν κλαίω. Δηλαδή, το τι περιμένεις να φτιάξω εγώ από αυτό, ας πούμε. Άντε, να βάλω εγώ λίγο εδώ κάτω. Για το πάνω είναι το πρόβλημα. Έλα, το καλύτερο που μπορούσα να κάνω αυτό. Τέλεια. Μπαμπατόχης έτσι, μιλάμε επαγγελματίας. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο, ελπίζουμε να σας άρεσε, ο μπαμπάς μου είναι ταλέντο όπως βλέπετε. Έχω βάψει πολλά σπίτια, ναι, ναι. Και πολλά ξύλα, ναι. Ναι. Αν σας αρέσει αυτό το βίντεο πατήστε like από κάτω, like, like, like. Αχ, θα μου σβήσει και το ρούζ που έχει βάλει και 8 κιλά. Μένουμε ασφαλείς και μένουμε σπίτι και κάνουμε τέτοιες χαζομάρες. Αν σας αρέσει να με παρακολουθείτε, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου. Φιλάκια πολλά.